Θα σας πω ότι μία ακόμα καινοτομία των προγραμμάτων είναι ότι επειδή για πρώτη φορά στα προγράμματα επιχειρηματικότητας χρησιμοποιώντας την λεγόμενη ρήτρα ευελιξίας χρησιμοποιούμε πόρους και από τα δύο βασικά διαθεωρητικά ταμεία, δηλαδή και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μία, αν θέλετε, πολύ ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους. Και τι εννοώ με αυτό για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος, πέρα από το να χρησιμοποιήσει την επιδότηση για να καλύψει την απόκτηση εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησής του, να μπορεί μέσω αυτής της επιδότησης να καλύψει και μισθολογικά έξοδα ή και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και στις ίδιες επιχειρήσεις βεβαίως να, αν θέλετε, να αποδεσμευτούν από ένα κόστος το οποίο για αυτές είναι σημαντικό, αλλά θεωρούμε ότι δίνει και την κατεύθυνση την οποία εμείς έχουμε καθορίσει ως πρώτη προτεραιότητα, δηλαδή τη δημιουργία και την διατήρηση σταθερών ποιοτικών θέσεων εργασίας, δίνει τη δυνατότητα ακριβώς τα προγράμματα και οι ενδιαφερόμενοι να κατευθυνθούν σε αυτή τη λογική. Είναι και αυτή μια καινοτομία των προγραμμάτων, η οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, ακριβώς γιατί κινείται στη λογική της ενίσχυσης, απασχόλησης και της καταπολέμησης ενεργείας. Λοιπόν, τώρα, τελευταία. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι και ο. Χιλιάδες πράγματα. Αλλά για να ανακεφαλαιώσουμε κι εμείς. Εμείς οι δύο, γιατί είναι αυτό το παράδειγμα, θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα επιχείρηση. Αύριο. Τι κάνουμε, ένα-ένα τα βήματα. Έχει βγει, είπαμε, σε διαβούλευση, άρα τα διαβάζουμε. Λέμε εμείς τις ιδέες μας. Ακριβώς. Στέλνουμε ένα mail με τις δικές μας ιδέες. Χαράσετε, αν θέλετε, το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Οι δυο μας, όπως μας έρθει στο κεφάλι, δεν πάμε να ρωτήσουμε κάποιον άλλον. Οι δυο σας μπορείτε να ρωτήσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Ναι, όχι, πάμε σε κάποιον ειδικό ακόμα. Ακόμα νομίζω ότι είναι πρόωρο, δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Και προετοιμάζεστε έτσι ώστε όταν βγει η επίσημη πρόσκληση, περίπου μετά από ένα μήνα, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβούλευσης με τις προδημοσιεύσεις. Που εσείς θα τις λάβετε στα υπόψη. Δεν για την έκδοση των τελικών προσκλήσεων, βεβαίως. Δεσμευόμαστε γι' αυτό. Δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, δεν γίνεται προσχηματικά αυτή η διαδικασία. Αλλιώς θα μπορούσαμε κάλλιστα να προχωρήσουμε απευθείας στην έκδοση των προσκλήσεων και να τελειώνει η ιστορία από τη μεριά μας. Αλλά θέλουμε να μπούμε σε αυτή την πιο χρονοβόρα σταδιακή διαδικασία, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε καλύτερα τα προγράμματα στους πραγματικούς ενδιαφερόμενους και στην κάλυψη των αναγκών τους. Θα μπορείτε λοιπόν. Βγαίνουν οι προσκλήσεις, να καταθέσετε την αίτησή σας. Βλέπουμε και αν με το καλό να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να λάβετε μέσα, την γιατί οι προσκλήσεις μπορεί να είναι τελικά να μην είμαστε μέσα εμείς σε αυτά που θέλουμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αν έχετε κάνει όλη αυτή την προεργασία και έχετε λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεστε και έχετε καταστρώσει το επιχειρηματικό σας σχέδιο βάσει αυτών των πληροφοριών, να ανταποκρίνετε δηλαδή στις προϋποθέσεις του προγράμματος, τότε βεβαίως δεν υπάρχει λόγος να μην είστε μέσα. Κάνουμε αίτηση. Μετά? Κάνετε αίτηση και μετά θα υπάρξει μια διαδικασία η οποία, όπως σας είπα και εσείς και πριν, θα είναι πολύ πιο διαφανή σχέση με το παρελθόν και πολύ πιο σύντομη, σωστά, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, για την επιλογή των επιτυχόντων στο πρόγραμμα. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας και online ανοιχτά, και μέσω της διάβγειας ανοιχτά όλα τα στάδια της διαδικασίας για να ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεται το πρόγραμμα, ποιοι είναι υποψήφοι προς ένταξη, βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η επιλογή των επιτυχόντων. Και βεβαίως όταν καταλήξει επιτυχώς για εσάς αυτή η διαδικασία, μετά να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Μετά από πόσο καιρό, είπαμε, περίπου? Αυτό θα το δούμε. Εμείς θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, όπως είπαμε και πριν. Θεωρούμε ότι για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος μέσα σε ένα εξάμηνο, θα πρέπει μέσα σε 2 μήνες περίπου θα είναι ανοιχτές διαδικασίες υποβολής προσκλήσεων. Μετά υπάρχει ένα διάστημα 3-4 μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Και με επιτυχία μπορούμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα. Ναι. Με τα χρήματα τι γίνεται? Πρέπει τα να χρήματα υπάρχουν που είναι κάποιες εγγυητικές. Μίζων. Να τις βάλουμε εμείς και μετά βάσει των εγγυητικών. Έρχεται η χρηματοδότηση πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Βάσει των εγγυητικών, αυτό είναι ένας κανονισμός των προγραμμάτων, δικαιούστε να λάβετε μια προκαταβολή
έναντι του τελικού ποσού προκαταβολή που κινείται στο ύψος 40% με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής από τις τράπεζες. Άρα μπορείτε μέσω της εγγυητικής να λάβετε την προκαταβολή 40% και το υπόλοιπο του ποσού να το λάβετε το συντομότερο δυνατό. Ακριβώς εμείς θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών, γιατί βεβαίως για να λάβετε το ποσό πρέπει να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήσατε τις δαπάνες σκύψη, ακριβώς κάνατε αυτές τις επενδύσεις. Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία πιστοποίησης αυτών των δαπανών, έτσι ώστε να μπορέσετε να λάβετε το υπόλοιπο της επιδότησης το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Και πόσο κόσμο αφορά όλο αυτό, γιατί μπορεί να τα λέμε όλα αυτά, γιατί αφορά 500 άτομα. Όχι, όχι. Αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό γύρω στα 450 εκατομμύρια αφορούν πολλές χιλιάδες δυνητικών ωφελούμενων. Ανά πρόγραμμα έχουμε ήδη κάνει κάποιες εκτιμήσεις. Θα μπορούσα να σας αναφέρω για παράδειγμα ότι ειδικά για το πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις αφορά 700 τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα για τις μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις αφορά 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις. Το σύνολο των προγραμμάτων αυτό αφορά πολλές χιλιάδες ενδιαφερόμενους των τεσσάρων αυτών προγραμμάτων και βεβαίως το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε την υλοποίηση και νέων προγραμμάτων σε αυτή την κατεύθυνση για την ενίσχυση απασχόληση και ταυτότητας. Ήδη έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, πολύ εκτεταμένο. Πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια, το οποίο θα αφορά πολλές δεκάδες χιλιάδες ανέργους και υποψήφιους επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν μια σειρά προγραμμάτων στο σχεδιασμό, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Με αυτές τις τέσσερις πρώτες προδημοσιεύσεις σηματοδοτούμε, αν θέλετε, την αρχή των νέων προγραμμάτων. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Λοιπόν, να είναι ατελείωτη αυτή η συζήτηση. Θα μπορούσαμε να καθόμασταν να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για αυτό το νομίζω θέμα. Νομίζω ότι κάτι αλλά καταλάβαμε. Τα βασικά τα έχουμε καλύψει. Μπείτε στις ιστοσελίδες, πάρτε τηλέφωνα και ξεκινήστε τη διαβούλευση. ΕΣΠΑ.gr και ανάπτυξη.gr. Και ανταγωνιστικότητα.gr. Τρία site λοιπόν, στα οποία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ήρθε η ώρα της Αντριάνου. Πιο νωρίς αυτή τη στιγμή.